Τι μπορεί να ευχηθεί κανείς για ένα παιδάκι να μπορεί να ονειρεύεται, να μπορεί να σκέφτεται το μέλλον του με χαρούμενα χρώματα, γεμάτα μουσική, γεμάτα ελπίδα. Ίσως πολλές φορές και εγώ αναρωτιέμαι σαν πατέρας τεσσάρων παιδιών τώρα, γιατί κάποια παιδιά είναι ίσως λίγο πιο τυχερά από κάποια άλλα. Τυχερά με την έννοια ότι γεννιούνται ίσως σε χώρες, σε πόλεις που έχουν συνθήκες καλύτερες και αυτό τα ευνοεί. Βλέπω εδώ, στην Αθήνα ή στην Κύπρο από όπου κατάγομαι, όπου έχουμε τη δυνατότητα και μπορούμε να βοηθήσουμε παιδιά να αποκτήσουν πράγματα, γνώσεις, για την παιδεία μιλάμε, που ίσως εμείς στις προηγούμενες γενιές να μην καταφέραμε να το κάνουμε το όνειρο αυτό πραγματικότητα. Τώρα, στην Ελλάδα είναι εύκολα τα πράγματα, όσο και αν θέλουμε να μιζεριάζουμε και να τα βλέπουμε λίγο μαύρα. Είναι εύκολα τα πράγματα. Υπάρχουν χώρες που τα παιδιά δεν περνάνε καθόλου εύκολα. Υπάρχουν χώρες που τα παιδιά δεν έχουν ιδέα τι θα πει σχολείο. Η ιδέα τι θα πει εκπαίδευση. Τι θα πει αυτά που θεωρούμε εμείς δεδομένα εδώ, τα στοιχειώδη, τα δεδομένα, όπως τρώω, πίνω, μαθαίνω να διαβάζω, να γράφω. Εκεί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι απλά επιβιώνω. Και είναι θαυμάσιο όταν άνθρωποι βρίσκονται αρρωγή στις προσπάθειες αυτές που γίνονται για να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η περίπτωση αυτή που κρατάω εδώ στα χέρια μου, αυτού του εξαιρετικού CD που φτιάξανε άνθρωποι με πολύ μεγάλη αγάπη, ιδιαίτερα στα παιδιά, άνθρωποι οι οποίοι από την πολύ μικρή τους ηλικία ασχολήθηκαν και ασχολούνται ακόμα με τη μουσική, όπως είναι ο Αρχιμανδρίτης ο Νικόδημος, νεαρός στην ηλικία, πολύ σύγχρονος άνθρωπος, καθόλου έτσι σε εισαγωγικά παλιωμοδίτης και σκληροπυρηνικός, όπως οι περισσότεροι ίσως φαντάζονται σήμερα τους ιερείς σε μια εκκλησία, και ο εξαιρετικός ψάλτης ο Γιώργος Οδεμελής, που είναι και προσωπικός μου φίλος, και χαίρομαι πάρα πολύ για τις προσπάθειες αυτές που κάνει όχι μόνο για αυτή για τα παιδιά, αλλά γενικότερα για με την αγάπη του προς την βυζαντινή μουσική, προς την μουσική για τα θεία. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, όσο μεγαλείο και αν κρύβεται πίσω από αυτό η μουσική για τα θεία. Η μουσική φτιάχτηκε για το Θεό, ούτως ή άλλως φτιάχτηκε για το Θεό, και όταν τραγουδιέται από ανθρώπους που σέβονται τον Θεό Δημιουργό, τότε έχει και την κατάλληλη δόνηση. Χαίρομαι πάρα πολύ που έπεσε στα χέρια μου αυτό το εξαιρετικό CD με αυτούς τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σίγουρος ότι όταν πέσει στα χέρια σας θα καταλάβετε ότι ένα συντάκι τέτοιο, ένα βιβλιαράκι τέτοιο μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτά τα παιδιά που θα δουν για πρώτη φορά το τι σημαίνει η γραφή, τι σημαίνει η ανάγνωση, τι σημαίνει περιβάλλον, τι σημαίνει ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Τα παιδιά στο Μπουρούντι, στην Αφρική, δεν έχουν μεγάλες φιλοδοξίες, δεν έχουν μεγάλα όνειρα. Έχουν μικρά όνειρα, αλλά και αυτά είναι σημαντικά. Και εμείς που καλοπερνάμε στις υπόλοιπες δυτικές χώρες, δεν μας κάνει τίποτα. Δεν μας κάνει τίποτα να βοηθήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων αυτών που με, όχι ασπίδα, με επικεφαλίδα τον ίδιο τον Χριστό, δίνουν την αγάπη τους έτσι απλόχερα. Εγώ θα σας παρακαλέσω, όσο περνάει ο λόγος μου και η εμπιστοσύνη που μπορεί να έχετε σε αυτό που κάνω, γιατί και εγώ στο χώρο αυτό που βρισκόμαστε ασχολούμαι και με τα παιδιά, εκτός από πατέρας όπως είπα και πριν, 4 παιδιών, σε αυτό το μουσικό εργαστηράκι που βρισκόμαστε τώρα έχει 120 παιδάκια που έχουν την ευχέρεια, την οικονομική ευχέρεια και οι γονείς τους, να τα φέρουν. Μακάρι να αξιωθώ κι εγώ κάποια στιγμή να πάω στο Μπουρούντι της Αφρικής και να ανοίξουμε εκεί ένα εργαστηράκι, και αυτό θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια για αυτά τα παιδιά που εκεί θα μας διδάξουν οι ίδιοι πάρα πολλά, εγώ αυτό πιστεύω. Τα παιδιά όταν τα κοιτάς στα μάτια
πολλές φορές νιώθεις ενοχές. Ενοχές γιατί βλέπεις ακριβώς στα μάτια τους μέσα την αλήθεια. Και πολλές φορές η αλήθεια πονάει. Επειδή πλησιάζουμε αυτές τις Άγιες Μέρες, όπου ο Χριστός μας με το παράδειγμα του, το προσωπικό του παράδειγμα, έδωσε ένα ύψιστο μήνυμα αγάπης, εγώ σας παρακαλώ να κάνετε και εσείς το μικρό σας μήνυμα αγάπης, ακούγοντας, εκτιμώντας, αγοράζοντας αυτό το CD και βοηθώντας αυτά τα παιδιά. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Delia GR.